Τσαλιστάνγκογλου γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από το Θούριο Ριστιάδα στο νομό Εύρου. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος και η μητέρα του δούλευε σε κλουστό υφαντουργείο. Από την ηλικία των 14 ετών, παράλληλα με το σχολείο, ξυπνούσε το πρωί στις 5.30 και πήγαινε με τον πατέρα του στην οικοδομή. Έτσι, μέσα από τη δουλειά, ανεξαρτοποιήθηκε από πάρα πολύ νωρίς. Όπως έχει δηλώσει, μέχρι τα 17 ήταν πολύ αντίθασος. Πήγαινε στα γήπεδα με τον Παναθηναϊκό, κατέβαινε στις πορείες, έπαιζε ξύλο στους δρόμους. Στη δραματική σχολή μπήκε και τον γοήτευσαν αυτά που έλεγαν οι φίλοι του ότι έκαναν εκεί. Μετά τη σχολή έφυγε στη Νέα Υόρκη και έκανε εκεί θέατρο για 2 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια δούλεψε με τον Θόδωρο Τερζόπουλο, τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, την Άτζελα Μπρούσκου και τον Νίκο Καραθάνο. Άνθρωποι που, όπως λέει, είναι μέσα του και δεν ξεχνάει ποτέ όσα του έμαθαν. Το 2010 έγινε ευρύτερα γνωστός με την υπέροχη ερμηνεία του στο τηλεοπτικό νησί. Ακολούθησαν 10 χρόνια εποχής από την τηλεόραση. Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, με τη συμμετοχή του ως Τωμάς Κυπρέος. Και βέβαια, κινηματογράφος. Με τον ίδιο να δηλώνει πως το σινεμά είναι ώρες πτήσης. Ουζέρι Τιτσάνης, Invisible, για την οποία κέρδισε και το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ της Φλωρεντίας. Φαντασία, Το Ταγκόντο Χριστουγέννων, The Waiter, για το οποίο κέρδισε και το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στα βραβεία Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και άλλα. Στο θέατρο, αμέτρητες ερμηνείες με τις πιο σημαντικές τον Καλιγούλα, τον Ρεμπό, τον Γιούγκερμαν, τον Killer Joe, που αποτελεί και την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα, και βέβαια Προμηθέας Δεσμότης, ο ρόλος που ήταν όνειρο ζωής. Αγαπάει πολύ τα ταξίδια, λατρεύει τη θάλασσα, μέσα στην καραντίνα έγινε και χειμερινός κολυμβητής, αγαπάει την ελεύθερη πτώση και τη μαγειρική, καθώς, όπως λέει, φτιάχνει τα πάντα, από γεμιστά μέχρι και σούσι. Αν ο χρόνος μας λυγίσει, ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει. Η μεγαλύτερη αγάπη του, τα παιδιά του, η Φίβη και ο Φίλιππος. Η καραντίνα του χάρισε ακόμα περισσότερο χρόνο μαζί τους, απολαμβάνοντας βόλτες με ποδήλατα και πατίνια. Όπως λέει ο καλύτερος μπαμπάς, η Φίβη δύσκολα θα γλιτώσει την υποκριτική. Πρόσφατα έπαιξε τη Μύδια σε παράσταση στην πλατεία Κουμουνδούρου και το αποτέλεσμα ήταν συγκινητικά σοκαριστικό. Ο Δε Φίλιππος αγαπάει τη μουσική, τα drums και τις πολεμικές τέχνες. Και μπορεί να μην μεγάλωσε ως ωραίος, όπως λέει ο ίδιος, αλλά η πορεία του και η στάση ζωής του επιβεβαιώνουν διαρκώς ότι ο Γιάννης Τάγκογλου είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος.